Ότι οι εξελίξεις τρέχουν και βεβαίως όταν αρθογραφείς η επικαιρότητα είναι συμπυκνωμένη, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε βεβαίως και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή, όπως είπαμε, τα 44 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με το νέο σήμα να είναι γεγονός, και το έχει σχολιάσει ο κύριος Ραβανός, ο αρθογράφος, στα Νέα και στο Βήμα, όπου θα κάνουμε μια χρήσιμη συζήτηση εδώ στον Πρίσμα 91,6. Καλό απόγευμα, κύριε Ραβανέ, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα στους φίλους και τις φίλες μας ακούνε. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κλείνεται εφημερίδα. Είστε έτσι σε εγρήγορση, αλλά είναι συμπυκνωμένη η επικαιρότητα, διότι ήδη προλάβατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάσετε το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς σας φάνηκε η ανάλυση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο συμβολισμός του νέου συμβόλου του κόμματος. Το θέμα είναι να το καταλάβει ο μέσος πολίτης. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να το κατάλαβε και η ηγετική ομάδα. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνει και ο μέσος ψηφοφόρος, και ειδικά αυτός ο οποίος είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ προσωπικά, να πω την αλήθεια, δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι συμβολίζει αυτό. Είδα ότι έχει 7 σχήματα. Ναι. Εντάξει, ο αριθμός 7 είναι συμβολικός από αρχαιοτάτων χρόνων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχουν ακουστεί διάφορα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει κανείς πολλούς συνειρμούς, αλλά επί της ουσίας, να πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε. Και κάνω ένα γενικό σχόλιο ότι το θέμα στα κόμματα δεν είναι τα σήματα. Τα σήματα καλά είναι εκεί που είναι, όπως είναι και όπως ήταν από τους ιδρυτές τους, όπως και τα ονόματα των κομμάτων. Δηλαδή, θα προτιμούσα να λέγεται το Πασόκ και όχι Κίνημα Αλλαγής, η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το καθεξής. Τα κόμματα έχουν ισχυρά brand name και αυτά, και έτσι πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε δίκιο, κύριε Ραφανέ, αλλά από την άλλη όμως γίνεται μια προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα της πολιτικής, το προτάσεις και θέσεις. Άμα δεν έχεις προτάσεις και θέσεις, ο πολίτης περιμένει να ακούσει τι έχεις να του προτείνεις, τι λύση έχεις να του προτείνεις για τα θέματα της καθημερινότητάς σου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ποσό τον ενδιαφέρει τώρα αν θα έχει τρίγωνο, τετράγωνο, κύβους. Σωστά. Ή κύκλους, εάν το σήμα του χύψη κόμματος. Αυτά νομίζω αφορούν μια πολύ μικρή ομάδα συμπολιτών μας που κινούνται στον χώρο της επικοινωνίας και της πολιτικής. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι αδιάφορο. Και μια επίσης κάτι άλλο και από τον χώρο του marketing, γιατί η marketing γίνεται και εδώ τώρα στην πολιτική πολλές φορές και η επικοινωνία υπηρετεί της πολιτικής. Όταν έχεις ένα brand name και ένα ισχυρό σήμα μιας εταιρείας, δεν το αλλάζεις. Αλλά έτσι γίνεται και στα κόμματα. Από την άλλη, βέβαια, τώρα, επειδή μνημονεύσατε το Πασόκ, νομίζω ότι το Πασόκ έκανε ό,τι μπορούσε να δείξει στην κοινωνία πλέον ότι είναι κάτι φρέσκο, γιατί είναι ταυτισμένο και με όλη αυτή τη διαδικασία που μας έφερε μέχρι εδώ, τουλάχιστον. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά από εκεί πέρα όμως, αν δει κανείς και γυρίσει και σε χωριά, σε καφενεία, σε γειτονιές κτλ. Περισσότερο προσελκύει το Πασόκ, τον Πασόκο ψηφοφόρο, εντός εγωγικών, αν μου επιτρέπετε αυτός ο χαρακτηρισμός, παρά το ένα όνομα ως κίνημα αλλαγής. Μάλιστα, έχετε και αυτό φαίνεται, και αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Δηλαδή όταν κάποιος πει Πασόκ, προφανώς μπορεί να αυξήσει ενδεχομένως λίγο τα ποσοστά του. Το κοινάλ δεν κελάρει, αν μου επιτρέπετε ένας όρος. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω λίγο, επειδή ξέρω ότι είστε στη δουλειά και νιώθω έτσι άβολα και κάνω κατάχρηση στην ευγένειά σας. Όχι, δεν πειράζει. Και έχετε και μάλιστα τώρα ο Κώστας από την Άρτα, δεν είστε κύριε Ραβανέ, από την Άρτα δεν είναι η καταγωγή. Βλέπετε ότι η εντοπιότητα πολλές φορές είναι η χαρά του κόσμου που ακούει μια γνώριμη φωνή, βεβαίως. Εσείς είστε γνωστός δημοσιογράφος και σας παρακολουθούμε και στα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Θέλω λίγο να πάμε στην ουσία, όπως είπατε, να πάμε λίγο στην πολιτική των κομμάτων την επόμενη μέρα. Δώστε μας εσείς μια εξήγηση. Τι συμβαίνει πραγματικά τις τελευταίες μέρες με τις τράπεζες και για ποιο λόγο ασκείται όλη αυτή η πίεση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας? Είναι μηνύματα των αγορών ότι εμείς κάνουμε κάτι λάθος? Θα κάνουμε πάλι μια γενική τοποθέτηση, η οποία είναι η εξής. Οι αγορές είναι αγορές. Οι αγορές κινούνται με τους δικούς τους όρους, με τους δικούς τους κανόνες. Ναι. Και είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν πάντα την άποψή τους και να στείλουν μηνύματα ότι αυτές ορίζουν το πλαίσιο που θα κινούνται οι χύψη οικονομίες, μιλάμε για τις εθνικές οικονομίες. Ένα παγκόσμιο περιβάλλον λοιπόν, όταν οι διεθνείς και αξιολόγηση και οι τράπεζες, η διεθνή αξιολόγηση, αλλά και όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι μεγάλοι παίκτες, επηρεάζουν τις αποφάσεις τους, τις οικονομίες, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο εύκολο μπορεί να επηρεαστεί μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και μάλιστα η οποία χώρα έχει βγει πριν από λίγες εβδομάδες από τα μνημόνια. Ναι. Δεν έχει ακόμα, δεν είναι ένας ασθενής ο οποίος, αν το θέλουμε, δεν είναι ακόμα με πατερίτσας. Μπορούμε να πούμε ότι κάθεται ακόμα στο αναπηρητικό καροτσάκι. Έχει βγει από την επέμβαση, έχει προσπαθεί να αναρρώσει, αλλά δεν έχει σταθεί ακόμα στα πόδια του. Άρα η οικονομία είναι ευάλωτη. Και αυτές οι επιθέσεις από το εξωτερικό κυρίως είναι μηνύματα ότι
Εσύ που θέλεις να πείσεις ότι έχεις οικονομική ανεξαρτησία και οικονομική ελευθερία, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, ναι. Και μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου δημιουργήσω ζήτημα. Αυτό είχε γίνει και στο παρελθόν, γιατί έγινε και μια μεγάλη συζήτηση παλαιότερα, ακόμα και από τον Σαμαρά, που είναι ένας πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι των αγορών και είναι και πιο κοντά σε αυτό το σύστημα. Αλλά σου θυμίζω ότι και τότε και τη Νέα Δημοκρατία είχε γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς παίζεται το παιχνίδι από τους οίκους αξιολόγηση. Και αξιολόγηση, με τις αξιολογήσεις που κάνουν, ρυθμίζουν εν πωλής και την κατάσταση της οικονομίας, διαμορφώνουν το κλίμα στις αγορές. Και σας θυμίζω ότι και η χώρα μπήκε στο μνημόνιο, πέρα από το ψηλό έλλειμμα για το χρέος και όλη την οικονομική κατάσταση της χώρας, και από το κλίμα που διαμόρφωσαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγηση. Λοιπόν, εδώ τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, για να πάω στο κέντρο της ερώτησης. Στις τελευταίες μέρες, λοιπόν, δέχεται το χρηματιστήριο Αθηνών μια πρωτοφανή επίθεση, κερδοσκοπική από ό,τι φαίνεται, στη λογική της δημιουργίας κλίματος ανασφάλειας και ανασφάλειας και βεβαίως μιας κατάστασης ρευστής στην ελληνική οικονομία. Έπαιξε βεβαίως ρόλο και η ιστορία πολύ. Και η ιστορία, βέβαια, πολύ μεγάλο ρόλο. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι γίνονται προσπάθειες για το τραπεζικό σύστημα να είναι ισχυρό και να μην είναι τόσο ευάλωτο όπως το παρελθόν, αλλά ακόμα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να το έχεις ανακεφαλαιοποιήσεις, το τραπεζικό σύστημα έχει τα προβλήματά του, έχει τα κόκκινα δάνεια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά δεν είναι όμως και σε σημείο να δικαιολογεί μια τόσο μεγάλη πτώση όπως είδαμε στις τελευταίες ώρες. Μάλιστα. Τώρα, αυτά θα τα έχουμε νομίζω μπροστά μας το επόμενο διάστημα, θα τα ξαναδούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει. Γιατί η οικονομική κρίση δεν έχει τελειώσει παγκόσμια. Μπορεί να πάμε λίγο σε πιο στη μεγάλη εικόνα και συζητάμε πολλές φορές πράγματα τα οποία εδώ αδυνατούμε να τα κατανοήσουμε. Τώρα, στο εξωτερικό γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι η οικονομική κρίση δεν έχει τελειώσει και θα επανακάμψει. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ανά πάσα ώρα και στιγμή την οικονομία και τα δεδομένα της. Γιατί εμείς τώρα είμαστε αγορά. Με το μαξιλαράκι και πορευόμαστε αυτό το χώρο. Απλά εύλογα τώρα να ρωτιέμαι για ποιο λόγο, θα μου πείτε τώρα, μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, μπορούσαμε να είχαμε μείνει και να παρατείνουμε ένα πρόγραμμα με τόσο ευνοϊκούς όρους, ή ήθελαν και οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή να μας κουνήσουν την πλάτη και να μας πούν καλή πορεία σε ό,τι και αν κάνετε, κύριε Ραβανέ. Εντάξει, νομίζω οι πιστωτές, οι Ευρωπαίοι κυρίως και του Δουνουτού, ναι. Σε δεύτερο βέβαια βαθμό. Θέλω να αφήσει η ιστορία να τελειώσει. Δεν θέλω να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Θα θυμίσουμε ότι 8 χρόνια. Ήμασταν 8 χρόνια σε καθεστώς μνημονίων. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τους Ευρωπαίους, υπό την έννοια ότι οι υπόλοιπες χώρες που μπήκαν, η Ιρλανδία, Κύπρος, η Πορτογαλία, είχαν εξέλθει νωρίτερα. Ναι. Ακόμα και η Ισπανία, που η οποία δεν μπήκε βέβαια σε πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικά είχε ακολούθηση πολιτικές που ακολουθούνται από χώρες που μπαίνουν σε προγράμματα, και αυτή είχε ολοκληρώσει πολύ νωρίς τις διεκτίβες, τις οδηγίες των πιστωτών, των εισαγωγικών. Από εκεί και πέρα, θέλαν, όπως προείπα, να τελειώσει αυτή η ιστορία για να δείξουν και να στείλουν και ένα μήνυμα ότι τα πράγματα τελειώνουν όταν κανείς εφαρμόζει αυτά τα οποία οι ίδιοι υποδεικνύουν ως μεταρρυθμίσεις, ως πλαίσιο οικονομικό πρέπει να ακολουθηθεί. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο κερδίζει η κυβέρνηση και το θέμα των συντάξεων. Δηλαδή δεν θα έχουμε περικοπή των συντάξεων. Μάλιστα. Αυτό έχει υποθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Κάποιοι ήταν δύσπιστοι, λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει. Αυτό όμως γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όχι ξαφνικά αγάπησαν τη χώρα οι πιστωτές ή κάνουν πίσω από τα σύμφωνα φέτα ή από αυτά που έχουν ψηφιστεί. Πρώτα απ' όλα υπήρχε το δημοσιονομικό χώρο, αυτό που έλεγε η κυβέρνηση. Από την άλλη υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι αν εφαρμοζόταν η μη περικοπή των συντάξεων, θα στέλνανε ένα μήνυμα στις αγορές ότι όσα συμφωνούνται μπορούν να κάποια στιγμή να αναθεωρηθούν, και αυτό δεν ήταν ένα καλό σήμα στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά το γεγονός όμως ότι η Ιταλία είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και ήδη συζητάμε για Ιταλέξιτ, έξοδο λοιπόν της Ιταλίας από την Ευρωζώνη με όλα τα προβλήματα που έχει, το χρέος, το μεγάλο έλλειμμα κτλ. Δεν θέλαν οι Ευρωπαίοι, ειδικά η γερμανική πλευρά, στην παρούσα φάση μια ακόμη αιστεία έντασης. Και θέλαν να κλείσουν την ιστορία με την Ελλάδα πολύ νωρίς. Γι' αυτό και λοιπόν υπάρχει και το θετικό σύμβολο του Βερολίνου για να εφαρμοστεί και να πούμε η συντάξη. Άρα έχει λοιπόν το επόμενο διάστημα το Υπουργός και τυπικά μετά το Eurogroup στα χέρια του ένα ακόμα όπλο
στην προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα. Το οποίο δεν είναι και εύκολο. Σωστά. Μεγάλη προσπάθεια. Θέλω λίγο, κύριε Ραβανέ, να σας κάνω ένα έτσι, τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσω. Πάμε λοιπόν τώρα, για παράδειγμα, σε προεκλογικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτεί πολιτικά την μη περικοπή των συντάξεων ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι το θέμα με τα Σκόπια θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις επόμενες εκλογές ή και πάλι τρία ερωτήματα. Αν πιστεύετε ότι σε αυτή τη φάση κερδίζει πόντους ο Πρωθυπουργός με ένα αποτέλεσμα αρνητικό του δημοψηφίσματος, καθώς η αποχή ήταν πολύ μεγάλη και δεν πέρασε αυτό που θα επιθυμούσαν και οι δύο πλευρές. Ναι, το δημοψήφισμα όντως δεν έδωσε λύση στην παρούσα φάση. Αυτό σημαίνει όμως, επειδή βλέπουμε και σε εξελίξεις στην ελληνική χώρα, ότι πάμε σε εκλογές 25 Νοεμβρίου ή 2 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα μετατεθεί η ολοκλήρωση της συμφωνίας στην γειτονική χώρα. Άρα το χρονοδιάγραμμα πηγαίνει πίσω. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουν πίσω και το χρονοδιάγραμμα στην ελληνική πλευρά. Δηλαδή, εδώ η συμφωνία, όταν θα έρθει, θα είναι περίπου περί το Μάρτιο. Ναι. Ότι σημαίνει ότι είμαστε κοντά ουσιαστικά στο Μάιο. Μάιο που έχουμε ορίσει πολύ ως χρόνο των εκλογών, 26 Μαΐου δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι ένα ικανό χρονικό σημείο για να μπορέσει να ανασυνταχθεί η κυβέρνηση. Αλλά βεβαίως, επειδή το ερώτημα είναι αν επηρεάζει η κυβέρνηση, προφανώς την επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Βορρά, που είναι πολύ αρνητικό το κλίμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων, αλλά εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια συζήτηση για το αν επηρεάζει τον πυρήνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Τον πυρήνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, η παρούσα συμφωνία δεν το επηρεάζει και δεν τον ενοχλεί. Ενοχλεί ένα σημαντικό τμήμα των πασοκογενών ψηφοφόρων, οι οποίοι μετακινήθηκαν στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό εκεί επηρεάζεται. Τώρα, το πώς θα εξελιχθεί η συμφωνία, δηλαδή θα είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα στις εκλογές αν δεν προχωρήσει η συμφωνία, δεν ολοκληρωθεί, και διαφορετικό, πιστεύω, αν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τώρα μένει να δούμε λοιπόν πώς θα καταγραφεί αυτό και στις μετρήσεις. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει. Σε βάθος χρόνου δεν ήταν τόσο αρνητικό. Δηλαδή, φάνηκε και στις πρώτες μετρήσεις. Δεν ήταν τόσο βαρύ. Δεν ήταν τόσο αρνητικά τα αποτελέσματα, να το πω διαφορετικά. Δεν ήταν τόσο αρνητικά τα αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι μεν αρνητικό το κλίμα στο Βορρά, αλλά όχι και έτσι που να δίνει την εικόνα ότι η κυβέρνηση καταραίει από το ναι. Μακεδονικό. Τελευταίο ερώτημα. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί από το καλοκαίρι και μετά, καταστροφή στο μάτι. Εντάξει, η κυβέρνηση έλυσε ένα θέμα, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται, που για πάνω από 28 χρόνια ταλανίζει τις σχέσεις μας με τη Φύρομ. Δημοσκοπικά θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχει καταρρεύσει η κυβέρνηση με τα δεδομένα. Δηλαδή, δικαιολογείται αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας που δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να φτάσει στην αυτοδυναμία, κύριε Ραβανέ, ή κάποιοι ακόμα πιστεύουν και στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή? Είμαι από αυτούς που έλεγαν ότι η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει. Την έννοια ότι είναι ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων, οι οποίοι τη στηρίζουν, ανεξάρτητα από το τι έγινε με την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Εκεί μπορούμε να πούμε πολλά για τις ευθύνες, για τις παραλήψεις, και να πούμε για την πυροσβεστική, μπορούμε να πούμε για την αστυνομία, μπορούμε να πούμε για την πολιτική προστασία. Αλλά το θέμα είναι, το ερώτημα είναι αν ακούμπησε όλη αυτή η ιστορία θέως στον Πρωθυπουργό. Ναι. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανένας τον Πρωθυπουργό τώρα ότι έχει ο ίδιος ευθύνες για όλο αυτό που συνέβη. Προφανώς έχει την πολιτική ευθύνη, την ανέλαβε και ο ίδιος. Γι' αυτό υπήρξαν και αλλαγές στην ηγεσία της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, στο Υπουργείο, με τα κίνηση της κυρίας Γύρω Βασίλη, στη θέση του κυρίου Τόσκα, την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης, νομίζω ότι έγινε ό,τι ήταν να γίνει. Τώρα, είναι μια τραγωδία η οποία προφανώς άφησε το στίγμα και στοιχειώνει και το πολιτικό σύστημα και το παραδέχονται και στην κυβέρνηση. Αυτό που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κόσμος δεν έδειξε το ανάθεμα στον Πρωθυπουργό και γι' αυτό κράτησε και κρατάει ακόμα δυνάμεις στις μετρήσεις. Γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει το ίδιο και με την φωνική πυρκαγιά στην Ηλία του παλαιότερα, την κυβέρνηση της Καραμαλή. Αυτό δεν γίνεται. Προφανώς επηρεάζει εκείνη τη στιγμή, δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα στην κοινωνία. Προφανώς είναι αρκετά αρνητικά τα συναισθήματα όλων, η οργή, η θυμός και ό,τι μπορεί να πει κανείς. Από εκεί πέρα όμως, οι μετρήσεις διεξάγονται σε νεκρό πολιτικά χρόνο. Σωστά. Όταν έχει κάτσει ο κορνιαχτός και μπορεί να μετρηθεί η αντίδραση κοινής γνώμης για μια σειρά θυμάτων. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, άμα γινόταν η μέτρηση, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν και στο 10%. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Γιατί η οργή είναι πολλά.
Οι αυτοί κινητήρες δεν γίνονται ποτέ εν θερμό και μέσα σε σημείο που μπορεί να επηρεάσει ένα γεγονός. Γι' αυτό λέμε ότι οι πιο αξιόπιστες μετρήσεις είναι αυτές που γίνονται σε μικρό πολιτικό χρόνο. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας που το στηρίζουν, το στήριξε. Υπάρχουν βέβαια πολλοί οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι και παρακολουθούν από απόσταση την κυβέρνηση. Αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Εξάλλου οι αναποφάσιστοι, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των αναποφάσιστων και όσοι σκέφτονται την αποχή προέρχονται από ψηφοφόρους που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τώρα, αν θα μπορέσει να τους κερδίσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ και να μειώσει τη διαφορά στους δρόμους της εκλογής, αυτό θα φανεί από την πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, αν θα διορθωθούν, αν και θα διορθωθούν αδικίες του παρελθόντος στον πλήρω της οικονομικής πολιτικής, αν θα δημιουργηθεί η καθημερινότητα. Είναι μια σειρά, είναι πολύ σύνθετο, είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι άσπρο μαύρο. Τώρα από εκεί πέρα, η Νέα Δημοκρατία έχει καβανιάσει από την έννοια ότι έχει πολύ ψηλή συσπήρωση. Δεν φαίνεται να έχει άλλες, να μπορεί να πάρει από άλλες ζώνες, γιατί όσοι αναποφάσιστοι, ένα τμήμα ή θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα κάτσει στο σπίτι του. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, πέρα έχει πολύ ο χώρος στον οποίο μπορεί να πάει μια δημοκρατία, που είναι πολύ συγκεκριμένος. Τώρα, το ποσοστό της αυτοδυναμίας θα εξαρτηθεί από τα κόμματα που θα πάμε. Αν πάμε στην πεντακομματική ή εξακομματική βουλή, όπως φαίνεται, μένει από το ποσοστό των κομμάτων που θα συγκεντρώσουν, που θα μείνουν εκτός βουλής, γιατί για κάθε 1% που παίρνουν τα κόμματα μένουν εκτός της Βουλής, πέφτει 0,4 πίξης αυτοδυναμίας, άρα πέφτει και πολύ, πολύ χαμηλά. Τώρα, μένει να δούμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή, τι ποσοστά θα συγκεντρώσουν, για να δούμε πού θα είναι και η διαφορά. Αλλά με το συγκεκριμένο νόμο όμως, μια ψήφο διαφορά να έχει η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ ή το αντίστροφο, ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, παίρνει τον πόνο των 50 βουλευτών. Άρα, πρώτο κόμμα θα είναι και μια άνεση, δηλαδή θα έχει μια πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, από εκεί πέρα, το αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, ποιες δυνάμεις θα χρειαστούν να συμμαχήσουν για να παίξει μια ανεπάρξη κυβέρνηση, νομίζω είναι ένα μακρινό σενάριο. Σωστά. Πάντως είναι μια χρονιά με συμπυκνωμένα πολιτικά γεγονότα, ναι, όσον αφορά βεβαίως και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ευρωεκλογές, και θα είμαστε εδώ για να τα αναλύουμε και να έχουμε και καθαρές γνώμες, γιατί εδώ έχουμε το χρόνο στην περιφέρεια να μπορούμε να αναλύουμε με άνεση χρόνο, κύριε Ραβάνα, και βασιζόμαστε και στη δική σας άποψη και πάντα παρακολουθούμε την αρθογραφία σας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.